Ναι. Γεια σας. Το Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα ομόφωνα έλαβε την πολιτική απόφαση μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών να εγκρίνει και να υιοθετήσει πλήρως τα όσα περιλαμβάνει η πρόταση και ο δικός χάρτης αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, όπως εξάλλου υπαγορεύουν οι δανειακές μας, υποχρεώσεις και προκύπτουν βέβαια και από το πρώτο μνημόνιο συναντήληψης της 23 Νοεμβρίου του 2012. Ο δικός χάρτης αφορά τη μεθοδολογία και γενικότερα το χρονοδιάγραμμα των αποκρατικοποιήσεων με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διασφαλίζονται πρώτον η συμμετοχή των εργαζομένων σε όλη τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και είναι εκ των όνου κάνευ η δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετάσχουν στη διαδικασία της μετοχοποίησης. Δεύτερον, αντιμετωπίζεται ο κάθε οργανισμός με τις ιδιαιτερότητες του. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο θα ακολουθηθεί για όλους τους οργανισμούς. Η όλη διαδικασία θα είναι εξελιχτική και θα διαρκέσει ουσιαστικά για τα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα διασφαλιστούν θέματα που άπτονται και διασφαλίζονται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και κυρίως του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας των ουσιωδών υπηρεσιών που το κράτος υποχρεούνται να παράσει στους πολίτες. Ταυτόχρονα, με την απόφαση αναλαμβάνεται η υποχρέωση να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών των οργανισμών και θα επιδιωχθεί την ίδια ώρα με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί το συμφέρον του πολίτη καταναλωτή. Η όλη διαδικασία, όπως είπα και πριν, δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή των εργαζομένων στη μετοχική βάση του οργανισμού, αλλά οπωσδήποτε και ευρύτερα του κοινού και επιχειρηματιών που θα θέλουν να είναι μέτοχοι ενός τέτοιου οργανισμού αποκρατικοποιημένου. Ουσιαστικά, και εδώ έχει σχέση με τον χρόνο αποκρατικοποίησης που ακούστηκαν πολλά, η πρώτη αποκρατικοποίηση θα γίνει μετά από 2 χρόνια, όπου θα υπάρξει συστηματική προετοιμασία και αναδιάρθρωση συγκεκριμένου οργανισμού, περίοδος όπου αναμένεται να μπούμε σε στάδιο ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία και με βάση τις προβλέψεις που έχει ακόμα και το μνημόνιο, θα ξεπεραστεί η ύφεση. Στο μεσοδιάστημα θα γίνεται η όλη αναδιάρθρωση των οργανισμών κατά τρόπο που θα τους καταστήσει πλέον ελκυστικούς και οι μετοχές θα είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο και στο προσφορότερο για το δημόσιο συμφέρον. Σημειώνεται ότι ο κάθε οργανισμός θα τύχει όντως αντιμετώπισης σύμφωνα με την ιδιαιτερότητά του, δηλαδή ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και κυρίως με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό από τον κάθε οργανισμό. Κάτι πολύ κρίσιμο, το οποίο αυτές τις μέρες δυστυχώς από κάποιους δόθηκε η εντύπωση ότι δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προς Θεού, ίσα-ίσα, ο διάλογος με τις ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συνεχιστεί όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και οι τεχνικές επιτροπές που προβλέπονται και διαλαμβάνονται σε αυτή την απόφαση θα αξιοποιήσουν το υπάρχον στελεχειακό δυναμικό του οργανισμού έτσι ώστε να πάμε στην καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση και να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τη στιγμή της πλήρους αποκρατικοποίησης σε ό,τι αφορά τη μετοχική βάση. Για να μην υπάρχει καμία... Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, δεν τίθεται θέμα πλήρους ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά σε κανένα μη κρατικό οργανισμό. Η απόφαση θα υλοποιηθεί κατά τον προσφορότερο και πλέον
σύμφορο για τον κράτος τρόπο. Στο μεσοδιάστημα, ωφέλη τα οποία, και προσέξτε αυτό, ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από αδειοδοτήσεις, παραδείγματος χάρη καζίνο, οι άλλες πηγές θα λαμβάνονται υπόψη και θα προσμετρούνται στην υποχρέωσή μας για εξέβρεση του 1 δισεκατομμυρίου και 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είναι η Μνημονιακή Συνθήκη Σύμβαση, έτσι ώστε να μας επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη μορφή και το εύρος των αποκρατικοποιήσεων. Μια διευκρίνηση. Η απόφαση, όπως είπα και πριν, ήταν ομόφωνη. Εκ μέρους των Υπουργών του ΔΥΚΟ εκφράστηκαν επιμέρους επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις που έχουν σχέση με τα θέματα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εργαζομένων, με θέματα εθνικής ασφάλειας, με το θέμα του κοινωνικού διαλόγου. Αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογες έγνοιες και ανησυχίες υπάρχει στο σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου. Όμως, στην όλη συζήτηση φάνηκε ότι αυτές οι επιφυλάξεις και οι ανησυχίες μπορούν να εξουδετερωθούν κατά την υλοποίηση του οδικού χάρτη των αποκρατικοποιήσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση αρνητική αντίδραση στις όλες τις συζητήσεις που έγιναν με την Τρόικα κατά την περίοδο που ήταν εδώ. Σε ό,τι αφορά την εξέβρεση άλλων πόρων πέραν των συγκεκριμένων ημικρατικών οργανισμών που αναφερόντουσαν στην ιταλική σύμβαση. Κάποια πίεση κρατική περιουσία, για παράδειγμα, εξετάζεται. Εξετάζεται βέβαια να αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία. Είπα πριν για τα καζίνο. Υπάρχουν και άλλοι ημικρατικοί οργανισμοί που περιλαμβάνουν στην απόφαση και όπως αντιλαμβάνεστε, όσα περισσότερα λεφτά βρεθούν από τους υπόλοιπους και την κρατική περιουσία, τόσο πιο περιορισμένο θα είναι το εύρος και η έκταση του δημοκρατικού πλαισίου. Μπορείτε να σας φέρετε ένα παράδειγμα για τους άλλους ημικρατικούς που είναι στην απόφαση. Έχει. Είναι ημικρατικοί οργανισμοί που έχουν σχέση με τα Ηνωμένα Αυτοπία, όπως είναι γνωστό. Είναι οργανισμοί που έχουν σχέση με τα λεγόμενα παίγνιο μηχανήματα, τα τύπου VTLSS. Ακόμα και το θέμα του κρατικού λαχείου εξετάζεται. Απλώς σας λέω ότι είναι θέμα το οποίο θα εξετάζεται στάδιο με στάδιο, έτσι ώστε αν μπορέσουμε να έχουμε και έσοδα από άλλες πηγές. Πάμε ένας. Ναι. Σημερινή απόφαση έχουμε τη συμφωνία με τη Τρόικα για να ικανοποιούμε πλέον. Βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με την Τρόικα και αναμένουμε ότι η στάση της θα είναι επικοδομητική. Αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης είναι θέμα Eurogroup. Ωστόσο, ήταν προϋπόθεση. Λοιπόν, ναι, σίγουρα είναι προϋπόθεση. Σας λέω και απάντησα και πριν ότι βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με την Τρόικα και θεωρούμε ότι η στάση είναι επικοδομητική. Αυτή η διαβούλευση θα αποδείξει στις επόμενες μέρες εάν θα χρειαστεί οτιδήποτε άλλο. Κύριε Στήλανε, έχετε μιλήσει για ότι δεν θα υπάρξουν ολικές ιδιωτικοποιήσεις. Μιλάμε. Δεν θα πάει το 100% σε κάποιον ιδιώτη, να αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, σε μικρότερο ποσοστό, πάντως πάνω από το 50%, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν. Ακριβώς η πολιτική απόφαση. Θα είναι κάτι ανάλογο, ναι. Θα προσθέσω. Θα γίνει το κράτος μέσα, ή με κάποιον τρόπο. Επειδή αυτή η απόφαση ακριβώς διαπνέεται από μια ευελιξία σε ό,τι αφορά την εξελιχτική διαδικασία. Δεν μπορούν να προκαθοριστούν όλα εξ αρχής. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο ξεπερνιέται η ύφεση, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης θα είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή που θα αποταθούμε σε στρατηγικούς επενδυτές ή άλλους με στόχο τη μετεχοποίηση. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει
ποια θα είναι η αντίδραση των εργαζομένων, ποιον τρόπο συμμετοχής θα θέλουν να έχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Γι' αυτό και αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι απόφαση ευελιξίας και μπορεί να έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε διάφορες επιλογές. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι ο κάθε οργανισμός έχει ιδιαιτερότητα και η κάθε απόφαση που θα ληφθεί θα βασιστεί ακριβώς στη στιγμή εκείνη που να είναι η προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον. Τίποτε δεν έχει προεξοφληθεί. Αυτή είναι η αξία της απόφασης. Είναι απόφαση που σου δίνει δυνατότητα έτσι ώστε να ελιχθείς με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το δημόσιο συμφέρον. Και όλα αυτά που είπα πριν, για το συμφέρον του πολίτη καταναλωτή, για το συμφέρον των εργαζομένων, όλα αυτά θα διασφαλιστούν μέσα από αυτή την πολιτική απόφαση. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να πάει πάνω από 50% για να θεωρηθεί ότι υπάρχει αποκρατικό. Νομίζω ότι το έχω απαντήσει. Ναι. Αν είναι και από την αίρεση του κοινοβουλίου αυτή, ήταν ομολογητήματα τα οποία θα ακολουθήσω. Αγαπητέ Λεύκο, την πρώτη ερώτηση την έχω απαντήσει ενώ απουσίαζες. Ότι βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με την Τρόικα και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι η στάση της θα είναι επικοδομητική. Απλώς αναμένουμε μέσα από τη διαβούλευση που γίνεται να έχουμε την τελική της θέση. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο που αφορά το κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι νομοθέτημα. Είναι μια πολιτική απόφαση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων και τον οδικό χάρτη. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, θα έρθει άλλο νομοσχέδιο από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα φτάσει στη Βουλή με βάση τη δέσμευση από το Μνημόνιο μέσα στον Ιανουάριο. Όσον αφορά την πρώτη αποκρατικοποίηση, απορώ γιατί δεν ονομάζεται αυτός ο οργανισμός. Μπορείτε να μας πείτε τι οργανισμός. Ναι, θα σας δώσουμε τον οδικό χάρτη. Δεν υπάρχει κάποιος να κρύψει οτιδήποτε. Ο πρώτος οργανισμός με βάση τον οδικό χάρτη που μπαίνει στη διαδικασία αποκρατικοποίησης είναι η αρχή τηλεπικοινωνιών.